μάχη για τον κορονοϊό, είτε με μέτρα ανάσχεσης, είτε με μέτρα που έχουν να κάνουν και με την στήριξη, όπως για παράδειγμα οι τελευταίες αποφάσεις τις οποίες και λάβατε και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, τα μέτρα στήριξης, τα δημοτικά τέλη και και ΔΕΙΑΤ και από όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου που αφορούν τους πολίτες, θα υπάρξει αυτή η απαλλαγή η οποία πρέπει, τους πρέπει, και αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Παρόλο το ότι ο Δήμος ο δικός μας, όπως γνωρίζετε, δεν είναι πλούσιος Δήμος, δεν έχει άνεση, όμως πρέπει να σταθούμε και εμείς δίπλα στους πολίτες μας, στις ανάγκες και σε αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όπως και εμάς στην Τριφυλία. Πρωτόγνωρες καταστάσεις και εσείς κληθήκατε να διαχειριστείτε έτσι τα ενία του Δήμου σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Πώς είναι τώρα το να ζει ένας Δήμος, να παράγει ένας Δήμος, να λειτουργεί ένας Δήμος μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα τώρα είναι γενικότερο και ως προς το θέμα, όπως γνωρίζετε, είμαστε μια κατεξοχήν παραγωγική περιοχή αγροτική. Λοιπόν, τώρα βρίσκεται στο Ζενίθ η παραγωγή στο αργούρι, όπως γνωρίζετε. Έχουν αρχίσει τώρα οι πρώτες και κόβουνε τώρα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ως προς την απορρόφηση των προϊόντων. Δεν υπάρχει ζήτηση. Για παράδειγμα, σήμερα κοπήκανε 180 με 200 τόνοι και φύγανε μόνο 20. Είναι καταστροφή. Και 20 που φύγανε με 10-15 λεπτά το ζευγάρι. Μην ξεχνάτε ότι η Τριφυλία έχει 3.500 στρέμματα θερμοκήπια και σύγχρονες καλλιέργειες. Το δεύτερο θερμοκηπιακό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και το λάδι, παρόλο το ότι η τιμή ήταν αυτή η οποία ήταν εξευθυλιστική, η Τριφυλία είναι πρώτη, 29.000 τόνους. Λοιπόν, ήρθε η ντομάτα με τη ζημιά που πάθανε οι άνθρωποι. Έρχεται τώρα αυτό που μας συμβαίνει και βέβαια, εντάξει, δεν ευθύνεται προς Θεού. Είναι παγκόσμιο. Δεν λέω ότι ευθύνεται κάποιος. Αλλά πρέπει αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βοηθηθούν. Εδώ είναι η παραγωγή. Εδώ είναι από εδώ εμείς και η Κρήτη ταΐζουμε και δίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Άρα πρέπει να υπάρξουν, γι' αυτό είδαμε και από εσάς, μια επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, προκειμένου να ενταχθούν και οι αγρότες στους πληγέντες, γιατί αυτή τη στιγμή θα λέει κανείς η τοπική οικονομία συντεράσσεται σε θέμελα. Κοιτάξτε, σας μιλώ με ειλικρίνεια και το αποδεικνύω αυτό το πράγμα. Θα μας ακούει και ο Υπουργός. Δεν φτάνει μόνο η επιστολή. Μίλησα και μαζί του. Του επίστησα την προσοχή και αυτό το γνωρίζει. Μου είπε ότι θα ανταποκριθεί, θα κοιτάξει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να βοηθηθούν οι αγρότες. Ξέρουμε ότι η Τριφυλία δεν έχει πάρει, δεν έχει πάρει αυτό που της πρέπει και αυτό που της αξίζει. Δεν την έχουν λάβει και σοβαρά. Δεν, δηλαδή, εδώ είναι το μέρος κατεξοχήν αγροτικό και παραγωγικό. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει έστω επιτροπή ή οτιδήποτε του Υπουργείου να έρθει να δει ότι τα αγκούρια αυτή τη στιγμή που κάθε δεύτερη μέρα τρίτη κόβουν, είναι χιλιάδες τόνοι οι οποίοι δεν μένουν αδιάθετοι. Σήμερα σας λέω, από 180-200.000 τόνοι που κόπηκαν, μόνο έφυγαν 20. Τραγωδία θα λέει κανείς, έτσι όπως διαγράφονται τα πράγματα για την τοπική οικονομία και τους παραγωγούς, τους ανθρώπους αυτούς που θα κληθεί για μία ακόμη φορά να σηκώσουν το μεγάλο βάρος σε αυτή την επόμενη μέρα. Όπως γνωρίζετε, η παραγωγή, τα φάρμακα, τα λοιπάσματα κτλ. Αυτά δεν μειώθηκαν ποτέ. Είναι στα ύψη. Γιατί όλα αυξάνονταν, μόνο ο παραγωγός μειώνεται. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και εδώ είναι καταχρεωμένος ο κόσμος. Στην προσπάθειά του να κάνει νέες καλλιέργειες, να κάνει καινούργιες καλλιέργειες, να κάνει σύγχρονες καλλιέργειες, είναι χρεωμένος. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε ότι επακολουθεί τώρα σε λίγο το καρπούζι, το οποίο είναι 6.000 στρέμματα. 6.000 στρέμματα καρπούζι, περίπου 40.000 τόνοι παραγωγή, το 80% γίνεται εξαγωγή. Τι θα γίνει και με αυτό, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Αυτό πολύ αυτοί πρέπει να βοηθηθούν οι άνθρωποι, γιατί αν γονατίσουν και τώρα, σε κάποια στιγμή δεν θα υπάρξει και παραγωγή στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει. Αν και η Κρήτη και εμείς γονατίσουμε, δεν θα υπάρξει παραγωγή. Δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ βγήκα σήμερα στα θερμοκήπια μία βόλτα και είναι τόνοι τα αγκούρια. Οπότε πρέπει να υπάρξει και μία επιτροπή να έρθει να το ελέγξει αυτό, να το δει ότι η παραγωγή, όχι δεν είναι ψέματα, είναι σε απόγνωση, δηλαδή να τους λυπηθεί η ψυχή σου.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και η πολιτεία πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση για αυτό το θέμα και να στηρίξει, όχι μόνο να λάβει γνώση, να στηρίξει έμπρακτα τις τοπικές οικονομίες και τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει την χώρα μας σε όλη την προσπάθεια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι πάνω απ' όλα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Είχαμε τον τουρισμό και αυτό το ξέρετε πολύ καλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όλα. Μέχρι και τον Κώστα Ναβαρίνο αυτή τη στιγμή έκλεισε. Εντάξει, και απέλησε και τους εργαζομένους που ανήκει σε εμάς, ας πούμε, το 80% του Κώστα Ναβαρίνο κτλ. Μεγάλο πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα. Εν τω μεταξύ, εδώ οι νέοι αγρότες στον πρωτογενή τομέα είναι 80%. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αλλά ας δούμε όμως αυτές τις καλλιέργειες οι οποίες έχουν προχωρήσει κατά πολύ. Σας λέω, οι καλλιέργειες στοιχίζουν πάρα πολλά λεφτά. Το γνωρίζουν αυτό οι μεγάλοι υπεύθυνοι. Οι υπουργοί γνωρίζουν και τις τιμές στα φυτά, γνωρίζουν και τις τιμές στα λιπάσματα και τα ραντίσματα και όλα αυτά είναι οικολογικά και τα λοιπά, είναι πανάκριβα. Κρατάμε οπότε αυτή την... πρέπει να υπάρξει επιτροπή να κατέβει άμεσα να δει ότι αυτό το πράγμα τώρα θα χρειαστούμε αν συνεχιστεί και δεν ξέρουμε, ο Θεός να βοηθήσει να τελειώσει, θα χρειαστούμε χώρο υγειονομικής ταφής. Δεν τρομοκρατώ, δεν υπερβάλλω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Την ξέρουμε την κατάσταση, κύριε Δήμαρχε, κρατάμε και αυτή την κραυγή της δικής σας αγωνίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί φαντάζομαι ότι η καθημερινότητα έχει γίνει πολύ δύσκολη και για έναν δήμαρχο που καλείται να λειτουργήσει έναν δήμο με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι σε όλους υγεία και να τα πάει ο Θεός. Όπως πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα που μας συνέβη. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο.